Στη Λιβύη σφίγγει ο κλειό, δυσκολεύουν κι άλλο τα πράγματα για την κυβέρνηση Σαράζ. Κατευθύνονται προ την ε, Μισράτα οι δυνάμει ε, του στρατηγού Χαφτάρ. Αυτό είναι ο επόμενο στόχο, ενώ ταυτόχρονα βομβαρδίζουν ξανά και την, και την ε, πρωτεύουσα την Τρίπολη. Είναι σημαντικά τα κέρδη που έχουν πετύχει τι τελευταίε ώρε. Μειωμάνε πάρα πολύ πάντω οι δυνάμει του Χαφτάρ, που σημαίνει ότι αυτό σε ένα αστικό τοπίο, όπου ένα χιλιόμετρο μπορεί να ακούγεται λίγο σε εμά. Εκεί μπορεί να σημαίνει μια ολόκληρη αλλαγή και μια ολόκληρη ανατροπή, αν θέλει του καθεστώ. Βεβαίω. Ε, πλησιάζουν στο περιφερειακό τη Τρίπολη και είναι ακόμη πιο κοντά και στο αεροδρόμιο ε, τη πρωτεύουσα. Ε, πολύ σημαντικέ εξελίξει. Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε μια φημολογία ότι απήχθη ή ότι δολοφονήθηκε ο πρωθυπουργό Σαράζη και η φημολογία αυτή διαψεύθηκε σε έντονο τρόπο από την κυβέρνησή του. Σύμφωνα πάντω με τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατηγό Χαφτάρ απέρριψε. απέριψε ο Χαφτάρ την πρόταση, το σχέδιο Ρωσία και Τουρκία για κατάπαυση του πυρό από την Κυριακή και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει ακάθεκτο. Μάλιστα. Στρατεία Αγγελή, ευχαριστούμε πολύ.